Και τι κοροϊδεύε. Τι κοροϊδεύε. Αφήστε τώρα να λέμε ρε φίλε για τον Ηρακλή τίποτα. Με στόχο. Μα κερδίσατε και στο βόλεϊ, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μα κερδίσατε και στο βόλεϊ. Και η ομάδα σου και ο Μαδάρα με του πολλού οπαδού. Ποιοι είναι οι πολλοί οπαδοί, ρε. Όχι, ρε φίλε, ο Ηρακλή έχει ποιο άρεσε. Ο Ηρακλή. Σήμερα, άλλωστε, έχει περισσότερο κόσμο από την ΑΕΚ. Εσύ μην μιλά, Φασούλα, σου είπα, μην μιλά. Ένα τσατσέγκο. Δεν μιλά, τσατσέγκο. Δεν μιλά, τσατσέγκο. Βγήκε τι να μα πει για το λαό του Ηρακλή, δηλαδή τώρα εντάξει. Όχι, ο Ηρακλή όμω είχε ομαδά, ότι καλύτερα από τον Άρη και θα του πάρει και δεν πειράζει. Από τη βαθμολογία εξάλλου. Με τη γαμψή τη μύτη. Πρόσεξε, μην πάρει καλαμαριά πίσω του βαθμού. Γιατί τώρα οι πέντε τελευταίες αγωνιστικές δεν είναι όπως πέρσι. Άντε ρε βλάχο, πέρα φτιάξα. Δεν είναι όπως πέρσι οι πέντε τελευταίες. Έγινε. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη εκτός έχεις πέντε τελευταίες. Και καλαμαριά. Αυτό δεν είναι σαν τις πέντε. Αυτό που σου λέω, Τρούλη, κράτησε το. Είναι κράτησε το. Πέρσι το είπε. Αυτό το μαλλί έχει δει πολλά μάτς εκτός έδρας. Κοιτάξτε πώς κοιτάει το μαλλί, παιδιά, ο Ραπτόπουλος. Το μαλλί. Ο πεινασμένος λέει καρβέλια μην ρεύετε. Αφού μια φορά έφαγα μαλλί της γριάς και το μισό το βάλα στο κεφάλι μου. Καλά. Ναι. Εγώ βάζω και στο και με τον Αστέρα Τρίπολης μπορεί να κάνει. Σούπερ σε μια τρίπολη. Τι συλλέγεις, θα κάνεις περούκα. Παρατρίχα φαλακρός. Επόμενη γραμμή. Θέλω να μιλήσω για αυτό το μήνυμα, το προηγούμενο. Ρε φιλέ, ο άνθρωπος εργοστάσιο έχει. Θα του δίνω χαρτζηλίκι να έρχεται, τι λες. Λες να έχω πιο πολλά από αυτόν. Άμα είχα, μπορεί να το δίνω. Αυτό, εργοστάσιο, δώσε το. Φέρ το κρασί εδώ. Το ήπια. Δώσε εδώ. Άδειο. Δώσε εδώ. Είναι ο μεστός. Μεστός, λέει. Όχι μεστομένος, μεστός. Εντάξει, εργοστάσιο έχει, με κρασιά άνθρωπο. Εργοστασιάρχης, αλίμον. Αυτό που λέει, εντάξει, κουμαρτζίδες. Μα ακούτε κάτω από άλλο θέλω να πω. Κουμαρτζίδες, εσύ βάζεις κάτω από το κόκκινο. Ξέρεις γιατί δεν παίρνουν τόσο αριανή τώρα στο Ραπτόπουλο, τόσο υπαοξίδες. Και παίρνουν μόνο αριανή. Τι? Ξέρεις γιατί παίρνουν αριανή σήμερα μόνο στο Ραπτόπουλο και δεν παίρνουν υπαοξίδες. Πώς δεν παίρνουν υπαοξίδες. Πιο πολύ αριανή είναι. Γιατί οι υπαοξίδες χορτάσανε στην Τούμπα, είδανε μας και τώρα σας ακούνε και γελάνε. Πού είναι το κεφάλι σου στα ποτήλια, μαλάκα. Σπάσε τον κουμπαρά του γουρουνάκι τον πύλινο. Εσύ τον είχες 10 χρόνια με το γουρουνάκι και μαζί με σκέρμα κέρμα. Σπάσε τον κουμπαρά. Κλείστο και με κλείνει. Α, άλλο αν το ακούσεις. Αν το ακούσεις να το λέει αυτό. Και άμα θέλει να το διευκρινίσει ποιο είμαι. Είμαι ο υδραυλικός σου, είπα που σε πήρα τηλέφωνο και μου λες κόβεις αποδείξεις και με κλείνεις. Και ξαναπέρνω πάλι και με ξανακλείνει. Σοβαρολογίζει. Εγώ περιμένω να σε μιλήσω. Εγώ για άλλη περίπτωση. Αφού με είπες κλέβω το κράτος και τι να σε κάνω. Και καλά κάνω. Και εσύ δεν το κλέβεις το κράτος. Πώς δεν το κλέβω. Εγώ δεν το πρόσω εθνικό. Εσύ να πιέσει κλείσει να πούμε. Ούτε φιλέλληνα ούτε βγάζω τη σημαία. Εσύ να πιέσει κλείσει. Εσύ βγάζει τη σημαία την 25η. Γιατί ανοίγει στο διεθνικό κράτο. Άμα το βρω το κράτο και μπορώ να το κλέψω, δεν το κλέψω. Εθνικό φράγμα, γιατί κάνεις τη γαλλική σου. Θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω. Άσε να σου πω. Εσύ που το κλέβεις και το παίζεις Έλληνας. Ναι. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Ναι. Ναι εκεί τρελαίνομαι. Μας... Εγώ δεν σου γιατί κάνεις εκπομπή τέτοια. Πέντε λεπτά έχεις. Άκου, άκου. Ναι. Εγώ δεν σε είπα ότι είμαι καλός. Ούτε καλός Έλληνας. Είμαι ούτε καλός Χριστιανός. Εσείς πάτε στις εκκλησίες και λέτε ότι είστε Έλληνες και κλέβετε με. Δεν κατάλαβα. Ολοκλήρωσες. Ολοκλήρωσες. Μπράβο. Εγώ γιατί να μην πω τη γνώμη που σου πήρα τηλέφωνο να μιλήσω για το θέμα μα αυτό. Μα την είπες τη γνώμη, είμαι τι είπα τη γνώμη. Από αποδείξεις. Το η Ελλάδα και η Μακεδονία. Με φώναξε φτιάξε. Δηλαδή, στα 10 το πέσει και στα 3 μέσα έτσι. Όχι, είπε τρία ονόματα. Είπε τρία ονόματα. Χρυστοδουλόπουλο, Γκαλίτσιο και Παπαδόπουλο. Του ζούμε. Έγινε. Καλώ φίλε. Θα σα στείλω κανένα κρασί και καμία χήμα λέ. Ναι, εντάξει, γεια σα. Το χήμα πού το διάβασε. Ότι θέλει για μα, ακαταλόγιστο έχει. Βγάτσε γιατί σε ξύρθε. Πάντα με αξίζει. Μέχρι που δεν ξέρει μένα. Δεν μου λε, στον πρόεδρο στο Εσουρού, τι τον είπε ότι σε ρωτήσει τον Μπουγάτσα. Θα μα πει. Για τον Μπουγάτσα. Γιατί λέει και εσεί, λέει κύριε, λέει, φερόσασταν απρεπώ για κάποιο κύριο που έλειπε. Τον κύριο Μπουγάτσα. Ποιο είναι ο κύριο Μπουγάτσα, λέει κύριε πρόεδρε. Δεν ξέρω τον κύριο Μπουγάτσα. Τι κάνουμε για άλλο. Πρόεδρο αέριου πάγου τώρα ο άνθρωπο, ε. Και ρωτήσει για τον Μπουγάτσα. Μισθητή μου, κύριε. Και δεν πιστεύω. Πώ το λέει. Την Τετάρτη με το 9 σου ταιριάζει. Θα πούμε στο τέλο, κύριε Μπουγάτσα. Θα δούμε στο τέλο. Καλημέρα. Σταμάτα. Σταμάτα. Έπαιξε 12 ευρώ και κέρδισε 9,60. Όχι, αυτό είναι. Δεν έχασε πάντως. Καλημέρα, κύριε. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Δύο τον πάω και γι' και έχασες. Ναι. Καλημέρα. Άντε, ρε φίλε, πάρε μπροστά. Να πω ανέκδοτο. Πες ένα ανέκδοτο. Ωραία. Τι κοινό έχει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ? Έχουν και οι δύο με δικά του λεφτά, οι δύο το γήπεδο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Έχουν και οι δύο.
Την καρκαλιά του λεφτά, ιδιώκτη το γήπεδο. Ειδικά του λεφτά, ναι. Θα βάλω την καρκαλιά να φύγει. Έκανα πάπλο μαρε φίλε από εδώ, είναι παγώσα. Δεν σ' άρεσε όμω. Δεν έχει μπαταρία. Παλιό μηχάνημα χωρί μπαταρία, πώ δουλεύει αυτή η καρκαλιά. Δεν σ' άρεσε. Κρυώσα. Συγχαρητήρια στο μπάσκετ, η παρέα σα καλή. Και εντάξει, καλό και ο κόσμο ο δικό σα. Αλλά νομίζω ότι θα ξαναπούμε το χρόνο στο Χαριλάου. Να σου πω ένα κουιζάκι. Για πες. Τι διαφορά έχει ο κύριος Ζαχόπουλος από τον Άρη? Για πες το. Ο Ζαχόπουλος έπεσε μία φορά. Ο Άρης δύο. Ωραία. Καλημέρα. Ναι. Τι κοινό έχει ένας 15χρονος με τον Ζάχο? Να μην είναι κρύο ρε φίλε γι' αυτό. Μη μας κρυώνετε ρε φίλε. Πέστε κανένα καλό ρε παιδιά. Πες ρε φίλε. Και δύο με σπίτι της μάνας του. Έγινε φίλε, για χαρά. Άμα σε πιάσω όμως εγώ και σε βρω. Έλα μωρέ και σε βρω. Μετά θα κλαις. Φυσικά μην παρεξηγηθώ το. Δεν άκουσα. Τίποτα. Θα σωθεί η κατηγορία επί συμπέρια. Προσπαθούμε λέω να σωθούμε. Η ομάδα σήμερα έπαιξε αμυντικά καλό ποδοσφαιρό και δικαίως κέρδισε τον Άρη μια ανίσχυρη ομάδα για μένα. Η Βέρεια είναι καλύτερη ομάδα τον Άρη. Η Βέρεια είναι καλύτερη ομάδα τον Άρη. Είναι καλύτερη ρε φίλε από τον Άρη. Τι είναι, γιατί ο Άρης έχει ομάδα και τι. Όχι ρε φίλε, ο Άρης δεν έχει ομάδα. Δεν έχει ομάδα μα. Του χρόνου που είστε φίλε. Του χρόνου ξέρεις, ε. Πίτσα, κοκακόλα, γύρω, τηλεορασίτσα πάλι. Ευρώπη. Εγώ ταξίδια έξω. Εσύ τηλεόραση και πίτσα. Πίτσα. Με ξαναφέρω λουκάνικα Κώστα μου. Πίτσα. Εσύ πίτσα. Εσύ πίτσα και τηλεόραση γυαλί. Εγώ στην Ευρώπη ταξιδάκια. Με το αεροπλάνο φίλε. Με ποια λεφτά με. Με τα αεροπλάνο ταξιδάκια φίλε. Με τι λεφτά βρε. Με τα αεροπλάνο εκεί. Με τα αεροπλάνο. Με τα λεφτά που τα βρήκες. Με τα αεροπλάνο φιλαράκι εκεί. Βρίσκω στην εκκλησία έπαιγαν να πας ταξιδάκια. Θα βρω λεφτά φλάκι. Βρίσκω στην εκκλησία, έβγαζε πα για εκδρομή, βρε. Με τι λεφτά πήγε σε εκδρομή. Θα πάω στην Ευρώπη. Εσύ κάτσε πίτσα μπύρα και τον Άρη στην τυφλή. Βγάλε διαβατήριο πίτσα. Πίτσα μπύρα και τον Άρη με ταυτότητα, φίλε πάω. Α το πούμε. Δώσε 150 ευρώ με ταυτότητα. Τελικό κυπέλο. 14 Μαου. Ηρακλή Άρη. Το κάδρο θα το δει εδώ. Τελικό κυπέλο. Το κάδρο του Μπάγκεβιτ. Τρέγια. Τελικό κυπέλο Ηρακλή Άρη. Και όλα τα πάω για την Ηρακλή. 91 προ το 92 το παιχνίδι είναι 1-1. Καλά, αυτή δεν ασχολούνται. Βαράει την μπάλα, βαράει την μπάλα ο χλωρός. Αφού δεν ασχολούνται με τον ένα στενή σουτ, τη βγάζει ο Καλκιάς στο κόρνερ. Την παίρνει την μπάλα, τη στείνει στο κόρνερ. Έχουμε τρία λεπτά καθυστερήσεις τώρα, έτσι. Τη στείνει στο κόρνερ, βαράει. Κεφαλιά, ποιος. Κατσιαμπής. Κατσιαμπής. 2-1. Μιας και μιλάμε για Κατσιαμπή. Πόσο μπροστά αγωνιστικά πήγε ο ΠΑΟΚ. Που ο καλός παίκτης Κατσιαμπής κάνει εκπληκτικό πρωτάθλημα στον Ηρακλή. Εκπληκτικό. Εσύ, ναι. Είδε σήμερα το εκπληκτικό πρωτάθλημα. Δεν έχει σήμερα έκανε αυτά που δεν χάνονται. Ναι, δεν μου λες. Έκανε αυτά που δεν χάνονται. Εσύ παίζεις με τον Γνόλ. Ναι. Το γίγαντα της παράνοιας, ναι. Και τον Κράβανσιτ και γελάει ο κόσμος. Και ο Κατσιαμπής παίζει στον Ηρακλή. Ναι, γεια σου Τρέγια. Τι γεια σου, γεια σου Τρέγια. Μιλάτε τώρα συγκρίνεις Κράβανσιτ με Κατσιαμπή. Πλάκα κάνει. Είσαι τρελός, ρε. Πλάκα κάνει. Ποιος είναι καλύτερος. Καταρχήν δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Και μια δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Γιατί τον ένα τον έχεις δει σε δύο μάτς και τον άλλο έχεις δει 15 χρόνια. Το βρήκες αυτό τον καμπούρι. Πού το βρήκες αυτό τον καμπούρι, ρε. Για χαρά είναι ο καμπούρι. Σου. Ρε εσύ. Καμπούρι λέγεται τώρα. Εγώ τον δέχομαι. Ρε εσύ. Άστο, εγώ τον είδα. Σε καμιά λαϊκή της κάτω τούμπας είναι αυτός. Θα πουλάει τίποτα λάχανο, βρε. Άντε βρε λάχανο, βρε. Λάχανο, δεν τον καβράσεις, βρε. 47 νούμερο παπούτσι βλάχο. Πάμε στον επόμενο, ναι. Να δούμε το καλοκαίρι. Ναι. Γεια σου, φίλε. Ναι. Για το Βερόν δεν λες τίποτα. Ο Βερόν δεν έχω να πω τίποτα. Είναι πολύ καλό. Βέβαια, κόλωσε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό. Περπάταγε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, ακούτε. Τι, ποιο είναι, ναι. Ναι, με ακούτε, είμαι ζωντανά στην εκπομπή. Ποιο είναι. Ζωντανά είσαι, ρε παλικάρι. Κοσμά λέγομαι. Πώ? Κοσμά λέγομαι, με ακούτε. Γιατί έχετε αγωνιώδη φωνή. Ναι, με ακούτε. Ναι, έχετε αγωνία. Όχι, απλώ θα ήθελα να κάνω λίγο δύο ερωτήσει λίγο. Μία. Θα ήθελα να κάνω λίγο δύο ερωτήσεις. Ναι, ακούτε. Σας ακούμε, αλλά έτσι αγωνιώδες σας ακούμε. Ναι, να ρωτήσω λίγο κάτι. Βιάζεστε. Όχι, δεν βιάζομαι καθόλου. Άστο να μωρέ, τι ύποπτος είναι. Ναι. Να πω λίγο κάτι. Ναι, προσέξτε να πείτε όμως. Ύποπτος είναι, άστο να μωρέ. Θέλω να σας κάνω λίγο δύο ερωτήσεις. Όχι, να μην κάνεις κόφτονα. Όχι, ρε, όχι. Όχι, κόφτονα. Κόφτονα. Δεν θέλουμε να μας κάνεις καμιά ερώτηση. Άντε, το καταλαβαίνεις. Ήποπτος. Ήποπτος, μία ώρα το μιλάς. Μία ώρα το μιλάς, τον ύποπτο. Ήποπτος. Μα παοξής δεν είσαι, πού να είσαι. Ήποπτος, επειδή είμαι παοξής. Αϊκιού ραδικιού. Επειδή είμαι παοξής. Άσε, το δικό σου αϊκιού είναι μείον 8. Το δικό μας μείον ραδικιού. Μείον 5 είναι το δικό σου. Άμα ακούς ύποπτο δεν τον βγάζεις.
Γυναίκα και ύποπτο δεν θα του βγάζει. Να μην δίνουμε τροφή. Ο φίλος σου. Μια ερώτηση στο φίλο που πήρε τηλέφωνο. Μια ερώτηση στο φίλο που πήρε τηλέφωνο. Εσύ είσαι πάτραχος ή ποντικός? Ορίστε. Εσύ είσαι πάτραχος ή ποντικός? Ξέρω εγώ, οι βάτραχοι και οι ποντικοί μιλάνε. Ο κύριος Κόρδας είπε ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, πατάνε τα βατράχια. Άρα οι σουπεράδες είναι τα βατράχια. Εγώ οι δεν είμαι. Δεν είναι του υπόλοιπου ποντικού.